Με το νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις και τις τροποποιήσεις που προωθείται με το παρόνομο σχέδιο, αποδεικνύεται καθαρά ότι η υπονόμευση του ρόλου των δημοσίων υπηρεσιών και η απαξίωση του επιστημονικού του δυναμικού πάει χέρι-χέρι με την ενίσχυση του ρόλου των επιχειρηματικών ομίλων σε όλη τη σφαίρα της οικονομίας, συμβαδίζει με τη μεγαλύτερη διείσδυσή του στις δημόσιες λειτουργίες. Ταυτίζοντας το δημόσιο συμφέρον με την αποκλειστική στήριξη στις ανάγκες των επιχειρηματιών, προσπαθείτε να βάλετε τάξη στην αναρχία και στους ανταγωνισμούς τους. Τάξη που δεν μπήκε με το 44-12, ούτε με τις 404 τροποποιήσεις, ούτε βέβαια θα μπήκε με αυτό το νομοθέτημα. Γνωρίζουμε ότι το ποιες και πόσες αρμοδιότητες επιλέγει κάθε κυβέρνηση να εκχωρήσει ιδιωτικούς φορείς σχετίζεται με τη φάση της οικονομίας, με το ποια κρατικά στηρίγματα χρειάζεται να τους δοθούν για να στηριχτεί η κερδοφορία τους, προκειμένου να μεγαλώσει η περιβόητη πίτα που ποτέ όμως δεν τρώνε εργαζόμενοι ή τρώνε τα ψίχουλα. Στη σημερινή φάση εξελισσόμενης καπιταλιστικής κρίσης στο έδαφος της πανδημίας και προκειμένου να διοχετευτεί γρήγορα σίγουρο χρήμα στους μεγαλοεπιχειρηματίες, προχωράτε παραπέρα την εκχώρηση αρμοδιοτήτων, δημιουργείτε και άλλα μητρώα πιστοποιημένων φορέων για να τους δίνετε νομιμοφάνεια στην εκτέλεση των δημόσιων λειτουργών. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν ανέχεστε να υπάρχουν υπάλληλοι, μηχανικοί και τεχνικοί που μπορεί να φρενάρουν τις μεγαλοκατασκευαστικές, γιατί κάνουν ουσιαστική επίβλεψη και πραγματικές επιμετρήσεις. Υπάλληλοι, πώς επιβλέποντες, αναδεικνύουν τις τεράστιες καθυστερήσεις των περισσότερων αναδόχων που διαφωνούν με τις ανετιολόγητες παρατάσεις, με τις αυθαίρετες τροποποιήσεις των συμβάσεων κλπ. Για μας είναι αναμενόμενες οι επιλογές σας, γιατί όλο το φάσμα των ελεκτικών αρμοδιοτήτων του δημοσίου το θεωρείτε και το αντιμετωπίζετε ως στοιχείο γραφειοκρατίας. Γιατί τα ΣΔΙΤ, οι παραχωρήσεις χωρίς αρμοδιοτήτων και τα μητρώα πιστοποιημένων φορέων αποτελούν συστατικά στοιχεία της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης όσων πορεύονται με τις επιλογές σας. Φέρετε λοιπόν τα μέτρα σας μπροστά στα δις του νέου ΕΣΠΟ και του Ταμείου Ανάκαμψης που θέλετε όπως λέτε να απορροφηθούν. Δεν μας λέτε βέβαια πώς από αυτά τα δις θα πάνε σε έργα για υποδομές που χρειάζεται ο λαός. Θεωρούμε προσχηματική την αιτιολόγηση που κάνετε για τις καθυστερήσεις των έργων ενοχοποιώντας για αυτές τις δημόσιες υπηρεσίες και τους δημοσίους υπαλλήλους. Θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το ποια έργα ιεραρχείτε και πώς χαϊδεύετε τις κατασκευαστικές εταιρείες. Το Ματζαβινάτιο Νοσοκομείο στην Κεφαλονιά πριν 7 χρόνια χτυπήθηκε από το σεισμό και χρειάστηκαν επισκευές. Η σύμβαση για το έργο υπογράφηκε 5 χρόνια μετά το σεισμό. Η ανάδοχος εταιρεία έχει κριθεί έκτοτη 2 φορές επειδή εγκατέλειψε το έργο. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αποδέχτηκε και τις 2 φορές τις ενστάσεις της αναδόχου εταιρείας κατά της απόφασης Διευθύνουσας Υπηρεσίας Κεφαλονιάς μετά από τις καταπληκτικές γνωμοδοτήσεις του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου. Τα παραπάνω είναι αποκαλυπτικά της τάσης κυβέρνησης και του Υπουργού Υποδομών που επιβράβεσε την τακτική της εταιρείας, υιοθετώντας τις δικαιολογίες της σε ένα έργο μάλιστα που έχει σχέση με την υγεία και την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ίδια προσχηματικές είναι και οι αναφορές στις καθυστερήσεις που σημειώνονται σε ΟΤΑ μικρών και ενσιωτικών δήμων που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια, γιατί ούτε εσείς ούτε οι προηγούμενες κυβερνήσεις πήρατε τα αναγκαία μέτρα για να την αποκτήσουν. Γιατί η τεχνική επάρκεια δεν αποκτιέται χωρίς προσλήψη τεχνικών υπαλλήλων όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων, χωρίς εξοπλισμό, μέσα και πόρους, ακόμα και για τα απλά τα καθημερινά, χωρίς διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων. Και αυτά τα προβλήματα δεν τα λύσατε ούτε στους μικρούς ΟΤΑ ούτε συνολικά. Πόσες προσλήψεις κάνατε, ούτε μετρημένα στα δάχτυλα. Πόσα έγγραφα έχουμε κάνει εμείς στα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που σχετίζονται. Με τις μετακινήσεις των υπαλλήλων σε άλλα νησιά και αλλού. Λύθηκαν, όχι. Τα λύνετε τώρα, όχι βέβαια. Για άλλη μια φορά, αξιοποιείτε τα προβλήματα που με ευθύνη των κυβερνήσεων δημιουργήθηκαν για να προχωρήσετε περαιτέρω ως όριμο φρούτο, ως μονόδρομο μάλιστα την πολιτική σας, αφήνοντας άλλη τα υπαρκτά ζητήματα που ταλανίζουν τις τεχνικές υπηρεσίες, ακόμα και αυτά που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη ζωή του λαού, όπως το ζήτημα με τον καθαρισμό των ρεμάτων που αντιμετωπίζεται ως υπηρεσία και όχι ως έργο, που αντιμετωπίζεται δηλαδή ως υπηρεσία. Σε καθαρισμό εσωτερικών χώρων και επομένως δεν απαιτείται επίβλεψη, μελετημένη προσαρμογή εργασιών σε κάθε ρέμα, αντιμετώπιση των ιδιωτεριοτήτων και άλλα. Διαφωνούμε και καταγγέλουμε την επιλογή της ιδιωτικοποίησης επίβλεψης του Γιάννη Κερνά ή Γιάννη Σπίν για κάθε κατασκευαστική εταιρεία με τους δικούς επιβλέποντες δικές επιμετρήσεις. Τι αφήνει στις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες εν τέλει, μόνο τις ευθύνες, τις ποινικές και αστικές ευθύνες βέβαια, αν και θα έχουν δεμένα τα χέρια. Διαφωνούμε να απεμπολεί το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών την ευθύνη λειτουργίας και υποστήριξης του νέου συστήματος τεχνικών προδιαγραφών και τιμολόγησης των τεχνικών δημοσίων έργων. Διαφωνούμε με την επέκταση των ορίων των αναθέσεων και τις λεγόμενες απλοποιήσεις των διαδικασιών, δεδομένου ότι οι υπάλληλοι των οικονομικών υπηρεσιών όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και ιδιαίτερα των ΟΤΑ βιώνουν τις παρεμβάσεις των αιρετών και τα τεκτενόμενα βεβαίως εν καιρό πανδημίας που είναι τραγικά. Διαφωνούμε με την απαξίωση ενός έμπειρου επιστημονικού δυναμικού που υπάρχει στις δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες και που θα μπορούσε πολλά να συνεισφέρει σε όλη τη διαδικασία των τεχνικών έργων. Εν τέλει, διαφωνούμε με το νομοσχέδιο, επαναλαμβάνοντας ότι και δεν λύνεται υπαρκτά προβλήματα στρατιωτισμού των υπηρεσιών, και ότι βαδίζεται σε αντίθετη κατεύθυνση από την ανάγκη για ύπαρξη δημόσιου φορέα μελετών, κατασκευών και συντήρησης.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ωραία.